Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή ορκωμοσίας των 569 νέων οπλιτών της 6ης ΕΣΟ στο 239 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι. Η τελετή έγινε σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας με εκατοντάδες γονείς, συγγενείς και φίλους των στρατευμένων να είναι παρόντες και να χειροκροτούν τα παιδιά τους που έδωσαν ορκοπίστη στην πατρίδα. Η τελετή περιέλαμβανε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, την εκφώνηση του όρκου, την ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής και τον χαιρετισμό του εκπροσώπου του ΓΕΣ. Ο όρκος δεν αποτελεί μόνο ηθική δέσμευση, αλλά και αόρατο δεσμό με όσους υπερασπίστηκαν τις αξίες του έθνους κατά την ιστορική πορεία του. Αναλύστε τον με προσοχή και θα βρείτε σε κάθε φράση τη συνισταμένη των υποχρεώσεών σας. Η κατάταξή σας στη τάξη του ελληνικού στρατού αποτελεί μέρος συνταγματικό καθήκον, αλλά ταυτόχρονα είναι και ύψης τιμή και δικαίωμα που έχετε ως πολίτες. Η θητεία στο στρατό είναι για όλους πολύ μεγάλη τιμή και υποχρέωση. Είναι η μεγαλύτερη προσφορά στην πατρίδα και στους αφαντοκού Έλληνες. Υπηρετούμε μια χώρα με μακραίων ιστορία, κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού και έναν λαό που έπαθε να ζει ελεύθερος. Να είστε υπερήφανοι για τη δυνατότητα που σας δίνεται να υπερασπίσετε το σημαντικότερο αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία. Δώσετε όρκο ζωής και θανάτου, γιατί την ευλογία της Εκκλησίας, την ευκαιρία της πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας, αλλά και την επιβεβαίωση των συγγενών και φίλων σας, που τιμούν την παρουσία τους στη σημερινή εκδήλωση. Από σήμερα, αποτελείτε μαζί με τους παλαιότερους συναδέλφους σας την ασπίδα και το δόλιο του έθνους μας. Μια ασπίδα τσάλινη, μα και ένα δόλιο εχμηρό, έτοιμο να κατακεραυνώσει κάθε επίδοξη επιβουλέα των ιερών και των οσίων μας. Ιδιαίτερα σήμερα, που αμφισβητούνται αναφέροντα δικαιώματά μας, καθίσταται περισσότερα παρά ποτέ επιτακτική ανάγκη για επαγρύπνηση, εγρήγορση, αμυντική θωράκιση και εθνική ομοψυχία, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο που ελοχεύει και καταδικεί για την πατρίδα μας. Αφού προηγήθηκε ο αγιασμός από τους ιερείς που ήταν παρόντες, η τελετή ολοκληρώθηκε με την παρέλαση των στρατευμένων στο χώρο του στρατοπέδου. Ανάμεσα στους στρατευμένους ήταν και ο γιος του Δημάρχου Θέρμου, Σπύρου Κωνσταντάρα.